Για το Φεβρουάριο, κι αν όλα πάνε καλά, έχει μετατεθεί η προκήρυξη από την Υπουργή Ανάπτυξη τη Ειδική Δράση του ΕΣΠΑ για το Λιανεμπόριο, που αφορά τη δημιουργία e-shop ή την αναβάθμιση τη ιστοσελίδα από τι μικρέ επιχειρήσει. Σύμφωνα με πληροφορίε, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί σε πρώτη φάση θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση θα προβλέπει την κατά 100% κάλυψη τη δαπάνη για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, ενώ θα ισχύσει ο κανόνα του de minimis, δηλαδή οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει το όριο τη χρηματοδότησή του από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, κάτι που ευνοεί του μικρότερου τη αγορά. Εάν το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο, στο Υπουργείο υπολογίζουν ότι η συγκεκριμένη δράση αφορά περί τι 160.000 επιχειρήσει, τότε το ποσό είναι πιθανό να αυξηθεί καθώ θα διατεθούν αδιάθετα από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ κονδύλια. Μέχρι σήμερα, η πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη χώρα, όχι μόνο του λιανεμπορίου, προ την ψηφιακή εποχή είναι αργή αλλά είναι σταθερή, καθώ μόλι το 17% διαθέτει η e e-shop, αλλά πάνω από 7 στι 10 επιχειρήσει έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο και πάνω από 55% συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίση ότι το 40% των επιχειρήσεων προωθούν πωλήσει και το 43% έχουν διαφημιστεί μέσω Facebook και άλλων μέσων κοινωνική δικτύωση. Στο πρώτο κύμα τη πανδημία, παρατηρήθηκε ότι οι επιχειρήσει που διέθεταν ηλεκτρονικό κατάστημα παρουσίασαν οριακή αύξηση πωλήσεων, δίνοντα επίση το στίγμα των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εναλλακτικά κανάλια πωλήσεων πέραν του παραδοσιακού που είναι το φυσικό κατάστημα. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη το πρόβλημα είναι μεγάλο, γι' αυτό ο Εμπορικό Σύλλογο, σε μια προσπάθεια να καλύψει το κενό, προετοιμάζει μια πλατφόρμα ψηφιακών συναλλαγών για τα εμπορικά καταστήματα με την διακριτική ονομασία εμπορικό.gr η λειτουργία τη οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλο τη εβδομάδα και να τεθεί στη διάθεση των επιχειρήσεων άμεσα. Η ανάγκη τη ψηφιακή λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων υπαγορεύεται και από τα στοιχεία πρόσφατη έρευνα τη Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία σημειώνεται στη χώρα μα σημαντική και σταθερή άνοδο στι ηλεκτρονικέ αγορέ. Πλέον, ένα στου δύο χρήστε, 50% του διαδικτύου, κάνει τι αγορέ του ηλεκτρονικά, όταν η αντίστοιχη αναλογία του 2019 ήταν ένα στου 5 21%. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου τα 10.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ελεκτρονικού Εμπορίου. Στο πρώτο εξάμεινο του 2020, οι ηλεκτρονικέ αγορέ στην ελληνική αγορά έτρεξαν με θετικό ρυθμό 171% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, κάτι που σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ που πραγματοποιήθηκαν ήταν αυξημένε κατά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, για κάθε 6.500 ευρώ συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα, το 1 ευρώ αντιστοιχεί σε κάποια περίπτωση απάτη, σύμφωνα με εκτιμήσει τραπεζικών στελεχών και βάση των στατιστικών που παρακολουθεί η Τράπεζα τη Ελλάδο. Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ιδιαίτερα μετά το 2015 και την περίοδο των Capital Controls, παρουσιάστηκε σχεδόν διπλάσιο του ποσοστού απάτη από 0,01% σε 0,02% επί τη συνολική αξία των συναλλαγών. Η πανδημία επέφερε νέα αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών λόγω των περιοριστικών μέτρων. Από στοιχεία τη Visa και τη Mastercard, η αύξηση υπολογίζεται γύρω στο 20%, με το συνολικό τζίρο να ανέρχεται γύρω στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών και των ψηφιακών πορτοφολιών. Από αυτό το ποσό εκτιμάται ότι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ήταν αποτέλεσμα απάτη κυρίω μέσω αγορών από το ίντερνετ. Οι πιο συνήθιε απάτε συνδέονται με παραπλανητικές αγγελίε στο διαδίκτυο, σε ψεύτικα ή μη ασφαλή ηλεκτρονικά καταστήματα και σε διαρροή των στοιχείων τη κάρτα.